Δεν πληρώνουμε ούτε δραχμή για δρόμους Καρμανιόλες και Τέλη, μόνο εισπρακτικά. Διαμήνυσαν σήμερα ενεργοί πολίτες, καλώντας τους κατόχους οχημάτων να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για να στείλουν ηχηρό μήνυμα αντίδραση στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Μαζικό όχι στα τέλη κυκλοφορίας από μέλη της Λαϊκής Τάσης Πληρωμών σήμερα στο Ηράκλειο. Πληρώνουμε 1 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί τόσο αξίζουν αυτοί οι δρόμοι που έχουμε. Όταν θα έρθει το success story του Σαμαρά, μπορεί να πληρώσουμε και τα υπόλοιπα. Χαρακτηρίζοντας το τέλος ληστρική επιδρομή στις τσέπες των φορολογουμένων και όχι ανταποδοτικό, αρνούνται να το πληρώσουν, καταθέτοντας σωματικά αιτήσεις στη δεύτερη οικονομική υπηρεσία του Ηρακλείου. Απομιζά την έστω και την τελευταία ρανίδα αίματος που έχει αυτός ο λαός. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούν να μπλοκάρουν τόσο την καταβολή του τσουχτερού τέλους, όσο και την επιβολή προστίμου. Τα μέλη της κίνησης προμηθεύτηκαν από τα ταμεία της εφορίας παράβολα του 1 ευρώ, τα οποία δηλώνουν εγγράφως στο αρμόδιο τμήμα ότι αποτελούν έναντι για τα τέλη. Για τα οχήματα που έχουν πληρώσει έναντι των τελών κυκλοφορίας, δεν υπάρχει νόμος που να επιβάλλει την επιβολή προστίμου. Στην παρούσα μοτοσυκλέτα με αριθμό κυκλοφορίας τάδε, η απόδειξη με αριθμό πρωτοκόλλου της εφορίας αποδεικνύει ότι έχει κατατεθεί έναν των τελών κυκλοφορίας 1 ευρώ. Δεν πληρώνουμε ούτε δραχμή για δρόμους Καρμανιόλα και Τέλη, μόνο εισπρακτικά, διεμήνυσαν σήμερα ενεργοί πολίτες, καλώντας τους κατόχους οχημάτων να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για να στείλουν ηχηρό μήνυμα αντίδρασης στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε την ανάλογη ανταπόδοση, που σημαίνει σωστό οδικό δίκτυο, σωστούς δρόμους, βλέπουμε κάθε μέρα σκοτώνονται άνθρωποι στην άσφαλτο και όχι μόνο. Εμείς λοιπόν αρνούμαστε να τα πληρώσουμε. Όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία προμηθεύονται από τα μέλη της κίνησης δήλωση που αναφέρει τα στοιχεία του οχήματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Με το έγγραφο αυτό καλούνται να αντικρούσουν το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου σε κάθε πιθανό τροχονομικό έλεγχο. Η συγκεκριμένη αίτηση δήλωση που κάνουμε αυτή τη στιγμή στην εφορία κοινοποιείται αυτόματα και στον αρχηγό της αστυνομίας. Εάν μας σταματήσουν και μας ζητήσουν τέλη κυκλοφορίας, πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι. Τουλάχιστον όσες φορές με έχουν σταματήσει εμένα, δεν μου έχουν ζητήσει τέλη κυκλοφορίας. Νομίζω πως είναι παράβαση καθήκοντος. Το ραντεβού των μελών της κίνησης για τη Λαϊκή Στάση Πληρωμών δόθηκε το πρωί στην κατάμεστη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του Ηρακλείου, όπου εκατοντάδες πολίτες έσπευδαν για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, που αν και δυσβάσταχτες, δεν θα τους συνοδεύουν και τη νέα χρονιά. Ο κόσμος ζορίζεται, έχει πολλά προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να μην πληρώσει όμως τα τέλη κυκλοφορίας, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στα μάξη. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν. Μέλη της κίνησης θα βρίσκονται και αύριο στα γραφεία της εφορίας από τις 10 ως τις 12, ώστε να ενημερώσουν όσους πολίτες ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κινηθούν, ώστε να μπλοκάρουν την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Δεν πληρώνουμε ούτε δραχμή για δρόμους Καρμανιόλες και Τέλη, μόνο εισπρακτικά, διεμήνυσαν σήμερα ενεργοί πολίτες, καλώντας τους κατόχους οχημάτων να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για να στείλουν ηχηρό μήνυμα αντίδραση στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, όσοι το επιθυμούν, προμηθεύονται από τα μέλη της κίνησης μία δήλωση η οποία αναφέρει τα στοιχεία του οχήματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Με το έγγραφο αυτό καλούνται να αντικρούσουν το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου σε κάθε πιθανό τροχονομικό έλεγχο. Καλημέρα σας. Καλά Χριστούγεννα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Χρόνια πολλά σε εσάς. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο το σταθμό σας, στους ακροατές σας και στις ακροάτριές σας. Στην ουσία δεν είμαστε ένα νέο κίνημα. Ναι. Είσαστε η Λαϊκή Στάση Πληρωμών, αλλά κάνετε κάτι καινούριο. Ούτε αυτό είναι πάλι ακριβώς σωστό, διότι από πέρυσι έχουμε ξεκινήσει σαν μεμονωμένοι πολίτες εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης να κάνουμε αυτή την κίνηση ακριβώς. Αντί λοιπόν τελών κυκλοφορίας του επόμενου έτους, εμείς πληρώνουμε ένα παράβολο του 1 ευρώ, καταθέτοντας ταυτόχρονα ένα χαρτί, που στην ουσία του είναι ένα εξώδικο χαρτί προς το κράτος, και το οποίο λέει ότι δεν αναγνωρίζω αυτό το τέλος, διότι απαγορεύεται να προπληρώνεις για ένα ολόκληρο έτος τέλη κυκλοφορίας, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει, μπορεί να το δώσεις στο μάξι, μπορεί να χαλάσει, μπορεί να έχεις οτιδήποτε, να το αποσύρεις. Έπειτα, γιατί είναι παράνομο να μας διπλασιάζουν το φόρο μας. Το ένα φόρο απαγορεύεται εκ του νόμου να διπλασιάζεται την επόμενη μέρα. Έπειτα, μην ξεχνάμε ότι τα τέλη κυκλοφορίας είναι ανταποδοτικά, υποτίθεται, και εμείς βλέπουμε να έχουμε κανένα οδικό δίκτυο τέτοιο που να δικαιολογεί τέλος πάντων τα ποσά που μαζεύονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Λακκούβες, ξανά λακκούβες, σωμαράκια, δρόμοι άφιαχτοι.
δρόμοι που προκαλούν ατυχήματα, δρόμοι που προκαλούν δυστυχήματα δυστυχώς, αμάξια με ζημιές τεράστιες και ο πολίτης απλά να βρίσκεται χωρίς καμία προστασία από πουθενά και μόνο να πληρώνει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εσείς προτείνετε από τη δική σας την πλευρά, και θέλω να ρωτήσω βεβαιότατα γιατί δεν το γνωρίζω, κυρία Κρυθινάκη, αλλά και από την άλλη κάνοντας αυτό το περίφημο συνήγορο του διαβόλου, έστω και μέρα που είναι, θα μπορέσω να πάρω για να το καταλάβω και τις απαραίτητες πληροφορίες. Λέτε ότι αν πάω στην εφορία και συμπληρώσω μια δήλωση, δώσω αυτό το παράβολο στο 1 ευρώ. Έχω συμπληρώσει μέσα τα στοιχεία μου, τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Σημαίνει ότι δεν θα έχω ενδεχόμενα και περαιτέρω ντράβαρα με την εφορία, ή θα μου έρθει μπιλετάκι που λέει ότι ξέρετε πρέπει να πληρώσετε, θα σας μπει πρόστιμο, γιατί αλλάζουν και τα φορολογικά με τη νέα χρονιά. Είναι κάτι που έχει ξαναγίνει ή έχει υιοθετηθεί και από κάπου αλλού. Δεν υπάρχουν συνέπειες για τους πολίτες. Για πείτε μου, αν γνωρίζουμε όλα αυτά, αν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Βεβαίως. Λοιπόν, η κίνηση ξεκίνησε ακριβώς πριν 5 χρόνια από την Κέρκυρα και μάλιστα από ένα δικηγόρο, από ένα νομικό. Ναι. Που σημαίνει ότι ένας, για να το ξεκινήσει αυτό, ένας νομικός δεν ξεκινάει, ναι, και να θεωρεί ότι μπορεί να έχει, να μην είναι καλυμμένος τουλάχιστον νομικά. Ναι. Λοιπόν, αυτή η κίνηση έχει γίνει, λοιπόν, όπως σας είπα, και εδώ πέρα από πέρυσι. Δεν έχει βεβαιωθεί κανένα πρόστιμο, δεν έχει βεβαιωθεί ούτε, όχι απλά διπλάσιο, ούτε καν στην κανονική του μορφή τα τέλη κυκλοφορίας δεν έχουν βεβαιωθεί στην εφορία σε κανέναν. Μάλιστα, ένα μέλος της λογικής στάσης του Ρωμών έκανε και μεταβίβαση αυτοκινήτου πέρυσι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Η τροχιά σταμάτησε αρκετούς από εμάς, ήταν καλυμμένη με αυτό το χαρτί. Βέβαια, δεν θέλουμε να θρέφουμε φρούδες ελπίδες ότι κάποια στιγμή αυτή η συλλογική κυβέρνηση δεν θα βγάλει ένα νόμο που να καλύπτει και αυτά τα ενδεχόμενα. Γι' αυτό λέμε ότι, ας πούμε, ο καθένας θα κάνει την πράξη, παίρνει την ευθύνη της πράξεώς του. Εμείς δεν δίνουμε εγγύησεις σε κανέναν ή για τίποτα, πέρα από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής. Ότι μέχρι τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια, δεν έχει βεβαιωθεί κάτι, δεν έχει μπει κανένα πρόστιμο, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στα άτομα που το έχουν κάνει ήδη αυτό. Μάλιστα. Ούτε εδώ από πέρυσι, ούτε στην Κέρκυρα, ωστόσο, εδώ και μια πενταετία, όπως λέτε, ναι, ναι, που ένας δικηγόρος συγκεκριμένα ξεκίνησε να κάνει αυτή την κίνηση. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, αυτό γίνεται πανελλαδικά και φέτος ειδικά έχει πάρει τεράστιο μέγεθος αυτή η κίνηση. Ναι. Γιατί γίνεται και από το κίνημα «Δεν πληρώνω» στην υπόλοιπη Ελλάδα και από μεμονωμένους πολίτες που απλά έτσι κι αλλιώς μαθαίνουν την κίνησή μας και θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάμε ότι μακάρι να ήταν αυτό μόνο το πρόβλημά μας, έτσι. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται κάθε φορά, κάθε μέρα τι ψηφίζουν κατά εμάς, χωρίς εμάς. Είναι μόνο φόροι, μόνο χαράτσια, μόνο τέλη. Έχει μειωθεί το εισόδημα πάνω από 50% στους περισσότερους. Αντιθέτως, αυξάνονται τα έξοδά μας με κατακόρυφους ρυθμούς. Και μακάρι να ήμουν και εγώ τόσο αισιόδοξη όπως ο κύριος Δοξαστάξης που σας είπε προηγουμένως, ότι, ας πούμε, οι πολιτικές αυτές θα φέρουν αλλαγή. Εμείς δεν βλέπουμε καμία αλλαγή προς το καλύτερο. Προς το χειρότερο, ναι, όντως υπάρχει αλλαγή. Προς το καλύτερο για το λαό δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, αντιθέτως. Λοιπόν, υπογράφω μία δήλωση. Θα βρείτε μέλη της Λαϊκής Τάσης Πυρωμών στην εφορία και στην ΑΔΟ και στη ΒΔΟ και σήμερα και τις επόμενες μέρες που θα είναι εργάσιμες πάλι, μετά τα Χριστούγεννα εννοώ. Θα βρείτε μέλη της Λαϊκής Τάσης Πληρωμών, τα οποία θα κρατάνε φόρμες επί τόπου εκεί στην εφορία. Το μόνο που έχει να κάνει ο καθένας είναι να μπει, να σταματήσει το ταμείο στο καταδικών και δανείων, να πάρει ένα παράβολο του ενός ευρώ. Μάλιστα, αν είχε και μικρότερο, θα παίρναμε και μικρότερες αξίες, αλλά αυτό είναι το μικρότερο που μπορούμε να αγοράσουμε από το ταμείο. Παίρνουμε λοιπόν το παράβολο, συμπληρώνουμε την αίτηση. Είναι υποχρεωμένος ο υπάλληλος της εφορίας να το δεχτεί. Τώρα από εκεί και πέρα, αν σου πει ότι θα σου κάνουν, θα σου διάξουν, θα σε αυτό, οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας και εκφοβισμού δεν ισχύει. Ούτως ή άλλως έχουμε πει πολλές φορές ότι η Λαϊκή Στάση Πληρωμών πρεσβεύει αυτό ακριβώς που λέει και η ονομασία της. Μάλιστα. Σταματάμε να πληρώνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, βεβαιότατα θα μας δώσετε, εάν το επιθυμείτε και γίνεται αυτό, κάποια τηλέφωνα, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, ή
ποιους μπορεί να βρει αν πάει στην εφορία, κυρία Κρυθινάκη, αλλά λέτε και το κρατάμε αυτό, ότι σε περίπτωση που οτιδήποτε συμβεί, νομοθετήσουν διαφορετικά, βγει κάτι άλλο, ο καθένας θα πρέπει από εμάς να ξέρει που ενδεχόμενα κάνει αυτή την κίνηση, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Βεβαίως, αυτό το λέμε ξεκάθαρα, γιατί σας είπα, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί κανείς δεν μπορεί να δώσει βεβαίωση σε καμία των περιπτώσεων με την κυβέρνηση που έχουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λοιπόν, πώς θα σας το πω, δηλαδή ο καθένας ξεκάθαρα, πιο καθαρά δεν μπορώ να το πω, ξεκάθαρα αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξεώς του. Αλλά ούτως ή άλλως, εμείς είμαστε υπέρ το να σταματάμε να τροφοδοτούμε οικονομικά αυτή την κυβέρνηση. Τίποτα δεν πάει στα ταμεία του κράτους. Όλα πάνε στο Ράχενμπαχ, στον Όλιρεν και σε όλους αυτούς που αυτή τη στιγμή καταστρέφουν τον ελληνικό λαό και το ελληνικό έθνος. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να δώσετε ενδεχόμενα και κάποιο τηλέφωνο ή κάποια ονόματα. Πώς θα σας αναγνωρίζουν? Θα βρούνε εμάς, θα είμαστε στην είσοδο της... Στην ΑΦΑΔΟΗ συγκεκριμένα θα είμαι εγώ. Σήμερα μπορούν να με καλέσουν και στο 6 μισό λεπτάκι, γιατί δεν ξέρω και απ' έξω το κινητό μου. Λοιπόν, θα βρούμε καταρχάς να πούμε στη Β' ΔΟΗ τον κύριο Κολοκοτρώνη Αποστόλη και εμένα στην ΑΦΑΔΟΗ, Κρυθινάκη Σόφη. Τηλέφωνα να σας δώσω σε λιγάκι εκτός αέρα. Εντάξει, ωραία. Μπορείτε να σας πω. Όχι, μισό λεπτό. Μην μπείτε σε αυτή την διαδικασία. Δώσατε ονόματα, είπατε. Μπορεί κάποιος που το επιθυμεί να βρει εσάς έξω από την πρώτη δημόσια οικονομική υπηρεσία. Σας λένε Κρυθινάκη Σοφία. Ας ρωτήσει, είσαστε η κυρία Κρυθινάκη. Στη δεύτερη δημόσια οικονομική υπηρεσία μπορεί να ρωτήσει, είσαστε ο κύριος Κολοκοτρώνης Αποστόλης, όπως είπατε πριν από λίγο. Έτσι ώστε. Θα μας δούνε, κρατάμε. Έντυπα, έτσι και αλλιώς σταματάει ο κόσμος, γίνεται, υπάρχει μια βαβούρα και επίσης, επειδή δεν θα μπορέσουν να έρθουν όλοι σήμερα, σαφώς να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να μπει και μέσω ίντερνετ στη Λαϊκή Στάση Πληρωμών, στο Facebook, στη Λαϊκή Στάση Πληρωμών, όπου από εκεί πέρα μπορούν να κατεβάσουν και οι ίδιοι τη φόρμα. Για να βάλει στην εφορία οποιαδήποτε στιγμή θέλουν μέχρι την ώρα που θα δοθεί και η παράταση. Εμείς βέβαια να ενημερώσουμε ότι καλό είναι, ας πούμε, να το γίνει αυτό μέχρι πριν το τέλος του έτους, διότι έτσι γίνεται και εμπρόθεσμα η κίνηση αυτή που κάνουμε και δεν έχουν δικαίωμα να μας διπλασιάσουν το πρόστιμο. Μάλιστα. Κυρία Κρυθινάκη, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Εγώ εύχομαι ο λαός μας, ο ελληνικός λαός, οι κάτοικοι αυτού του τόπου, να καταφέρουν να συνειδητοποιήσουν πώς έχει η κατάσταση πραγματικά και να την πάρουν στα χέρια τους προς το καλό τους. Και επίσης, δώστε μου τη δυνατότητα να πω και κάτι άλλο. Παρά το γεγονός ότι οι δυσκολίες είναι δυσκολίες στον καθένα από εμάς, στην καθημερινή του τη διαβίωση, το να ευχηθείς στον άλλο σήμερα και αύριο δεν σημαίνει ναι μεν ότι τα προβλήματά σου έχουν σβήσει, έχουν απαλληφθεί, αλλά αν μη τι άλλο διατηρείς την ελπίδα για την ίδια την ζωή. Και τέτοιες μέρες χρονιάρες είναι ευχές. Ας μην τις πετάμε κάτω. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς μαζί με την ελπίδα χαρίζουμε στον κόσμο που έρθει εκεί πέρα και είναι απελπισμένος, δεν θα δει σκυθροπά πρόσωπα. Εμείς που αγωνιζόμαστε έχουμε τη δυνατότητα και να χαμογελάμε, γιατί έχουμε ακριβώς την ελπίδα που λέτε. Οπότε μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο και μια ελπίδα από τα μέλη της Λαϊκής Στάσης Πληρωμών για όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα.